Κύριε Βασίλη Παγώνη, βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια της έκθεσης Πελοπόννησος Expo 2019. Έχετε έρθει κι εσείς, εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία των Εμπορικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των 5 νομών, και βέβαια είστε πολύ περισσότερο ενήμερος για τα προβλήματα των επιχειρήσεων, για το τι γίνεται ως τώρα, και έχετε χαράξει και μία πορεία για να ακολουθήσετε και να προτείνετε στην ΕΣΥΕ, μέσα από την ΕΣΥΕ, να περάσετε σε πανελλαδικό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Βρήκαμε την ευκαιρία μέσα από τη διοργάνωση της Πελοπόννησος Expo να έχουμε και εμείς σαν Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας μια παρουσία εδώ για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε στους Πελοποννήσιους τους συλλόγους που εκπροσωπούμε και μέσω αυτών τις επιχειρήσεις που αυτοί εκπροσωπούν, και δεύτερον για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς με κάποιον τρόπο που θα θεωρήσουμε εδώ πέρα ότι είναι σωστός και θα τον διερευνήσουμε, στο να υπάρξει μία προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσα στα πλαίσια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς όφελος και των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε, αλλά βέβαια και της οικονομίας της Πελοποννήσου. Καταρχάς, και επειδή είστε μια πολύ καινούργια ομοσπονδία, περίπου ένα χρόνο, η πιο καινούργια στην Ελλάδα, να πούμε ότι εκπροσωπείτε άνω των 1000 επιχειρήσεων, αφού εκπροσωπείτε 7 δήμους, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι είναι μεγάλοι δήμοι. Ναι, είναι έτσι, αλήθεια. Είναι. Άρα δηλαδή 7 δήμοι, αλλά πολλαπλάσιοι σε δύναμη επιχειρηματίες. Βέβαια. Καταρχήν είναι σκόπιμο να αναφέρουμε τους εμπορικούς συλλόγους που είναι μέλη μας. Είναι λίγοι καταρχήν, αλλά είμαστε σε φάση επέκτασης και ανάπτυξης. Είναι ο Εμπορικός Σύλλογος του Ναυπλίου, της Τρυπόλεως, της Καλαμάτας, του Κρανιδίου, του Άστρους, του Λεωνιδίου και του Κιάτου. Αυτοί οι εμπορικοί σύλλογοι, και μόνο από πλευράς ψηφισάντων που έχουν, έχουμε στη δύναμή μας περί τους 1500 ενεργούς επιχειρηματίες. Τώρα, επειδή πράγματι είναι από τις μεγαλύτερες αγορές της Πελοποννήσου οι αγορές που εκπροσωπούνται μέσω αυτών των εμπορικών συλλόγων, η δυναμική ανέρχεται πάνω από 3.000 επιχειρήσεις, και βέβαια δεν μένουμε εκεί, γιατί δεν έχουμε στεγανά. Εμείς θέλουμε, και με όλες τις δράσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά και με όλες αυτές που σχεδιάζουμε να κάνουμε στο μέλλον, θέλουμε πραγματικά να εκπροσωπήσουμε την επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας. Και όταν λέω επιχειρηματικότητα, δεν εννοώ μόνο το εμπόριο, εννοώ όλων των μορφών την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτούς εκπροσωπούμε. Αυτούς που σε ευρωπαϊκό επίπεδο ονομάζονται μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο ή είναι εμπόριο ή τουρισμός ή οτιδήποτε άλλο. Επιχειρηματικότητα εκπροσωπούμε. Υπάρχει όμως το κοινό σημείο, όπως είπατε, της περιφέρειας. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ο ένας στη Ζάκυνθο, ο άλλος στην Κέρκυρα, ο άλλος στη Μονεμβάσια. Εκπροσωπούμε την περιφέρεια Πελοποννήσου. Την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε επίπεδο περιφερειακό, σε επίπεδο ομοσπονδιακό. Γιατί εμείς είμαστε ένα δευτεροβάθμιο όργανο. Υπάρχει το τριτοβάθμιο όργανο, στο οποίο βέβαια ανήκουμε και εμείς, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕΕ όπως είναι γνωστή, η οποία εκπροσωπεί ακριβώς αυτή την επιχειρηματικότητα σε πανελλήνιο επίπεδο. Και μέσω αυτής εκπροσωπούμεθα και εμείς σε κεντρικό επίπεδο, όταν έχουμε τις όποιες συζητήσεις έχουμε με τα κεντρικά όργανα διοίκησης της χώρας μας. Εμείς εκπροσωπούμε την επιχειρηματικότητα σε περιφερειακό επίπεδο. Είμαστε αυτοί που μιλάνε μέσα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κύριε Παγώνη, τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια η επιχειρηματικότητα έχει βληθεί από όλες τις πλευρές. Πέρασε μέσα από πύρινες, θα λέγαμε, καταστάσεις. Ζει, άντεξε, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο ανάπτυξης. Πάλι κύκλη είναι η οικονομία. Είστε έτοιμοι να προτείνετε κάποια πορεία που θα βγάλει αυτές τις επιχειρήσεις από την κρίση, ή τις υγιείς θα τις κάνει ακόμα πιο υγιείς? Ναι, είναι όντως αλήθεια ότι μέσα στα τελευταία 10 χρόνια η πτώση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, η οποία έχει μεγάλη συνέπεια και στην επιχειρηματικότητα, ήταν δραματική.
τα νούμερα τα οποία γνωρίζουμε, δηλαδή ότι μειώθηκε κατά 26% το ΑΕΠ της χώρας μας, είναι πράγματι έτσι, αλλά στην επιχειρηματικότητα τα νούμερα αυτά πολλαπλασιάζονται. Γιατί ξέρετε καλά και εσείς, αλλά και το κοινό που σας παρακολουθεί, ότι πόσο πολλές επιχειρήσεις κλείσανε, ιδίως στο χώρο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, και χάθηκαν θέσεις εργασίας, χάθηκαν εισοδήματα για εκατοντάδες και για χιλιάδες οικογένειες. Αυτήν λοιπόν την κατάσταση, πράγματι σήμερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση αναστροφής. Να γυρίσουμε πάλι με μικρά βήματα προς την ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη που ακούγεται σε επίπεδο κρατικό, σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, την δεχόμαστε, αλλά μέχρι αυτή η ανάπτυξη να περάσει στην πραγματική οικονομία, ξέρετε, δεν γίνεται αυτόματα. Και σήμερα οι επιχειρήσεις δεν το έχουν αισθανθεί στους τζίρους τους αυτό το γύρισμα. Φαίνεται ότι δημιουργείται ένα κλίμα πιο αισιόδοξο και στους καταναλωτές, αλλά σήμερα οι καταναλωτές δεν έχουν περισσότερα διαθέσιμα εισοδήματα ακόμα. Το κλίμα αυτό θα φέρει τα περισσότερα διαθέσιμα εισοδήματα στη τσέπη των καταναλωτών σε δύο χρόνια. Και συνεπώς τότε θα αρχίσει να αισθάνεται και η επιχειρηματικότητα αυτή την ανάκαμψη την οποία συζητάμε τώρα. Έτσι λοιπόν εμείς φτιάξαμε αυτή την ομοσπονδία, και ένας από τους λόγους που τη φτιάξαμε ήταν ακριβώς για να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο υποβοήθησης των επιχειρήσεων της περιοχής, της περιφέρειας Πελοποννήσου, στο να επισπεύσουμε αυτή την ανάπτυξη και, αν θέλετε, να λειτουργήσουμε ως ένα πολλαπλασιαστικό μέσον μέσα από τις δράσεις που κάνουμε. Οι δράσεις είναι αρκετές και έχουν αρκετές διαστάσεις, αν θέλετε. Η μία, η προφανής, είναι να ενημερώνουμε τους εμπορικούς συλλόγους και μέσω αυτών τα μέλη μας, τους επιχειρηματίες, για τις συνθήκες που υπάρχουν στην αγορά. Είτε αυτές οι συνθήκες αλλάζουν μέσα από τις όποιες αλλαγές στην νομοθεσία ή μέσα από τις αλλαγές που σήμερα είναι ένα θέμα που συζητείται ευρέως, που έχει να κάνει με το τραπεζικό κλάδο, που ο τραπεζικός κλάδος είναι ένας πυλώνας της οικονομίας και πρέπει να φύγει από αυτήν τη μιζέρια που έχει τόσα χρόνια, που έχει σταματήσει ουσιαστικά να πουλάει το πραγματικό προϊόν για το οποίο είναι στημένος, δηλαδή να πουλάει χρήμα, και ασχολείται με όλα τα άλλα πράγματα εκτός από το να πουλάει χρήμα, διότι δεν υπάρχει χρήμα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αλλαγές σημαντικές εκεί, σε αυτό το κομμάτι υπάρχει από τη μεριά τη δικιά μας ενημέρωση των επιχειρήσεων και βέβαια και ευρύτερα του καταναλωτικού κοινού, και από την άλλη να βρούμε εργαλεία τέτοια έτσι ώστε να προωθήσουμε την ανάπτυξη την πραγματική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι κάποιες συνεργασίες που κάνουμε για να οθήσουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μία εξωστρεφή κατεύθυνση στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, και ξέρετε τέτοιες είναι πολλές, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό. Εξωστρεφή εννοείται το εξωτερικό ή την υπόλοιπη επικράτεια? Εννοώ καταρχήν το εξωτερικό αλλά και την υπόλοιπη επικράτεια, γιατί ως περιφέρεια Πελοποννήσου εξωστρέφεια είναι και το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές στο αγοραστικό κοινό της Αθήνας, ναι, ας πούμε, ή της Θεσσαλονίκης, ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι λοιπόν, και μέσα από την οργάνωση που έχουμε σαν ομοσπονδίες, που έχουμε επαφές με τις άλλες ομοσπονδίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες, έτσι ώστε να κάνουμε γνωστή την ύπαρξη των επιχειρήσεων μελών των εμπορικών μας συλλόγων προς αυτές τις αγορές. Ή επίσης ένα άλλο σημαντικό πράγμα, γιατί η εξωστρέφεια δεν είναι μόνο οι πωλήσεις προς τα έξω, αλλά είναι και οι καλές αγορές, οι οικονομικές αγορές, οι ευκαιρίες που δίνονται, οι συνεργασίες σε επίπεδο ανταλλαγής τουριστικού προϊόντος. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και σε όλα αυτά στοχεύουμε και στοχεύουμε δραστήρια και πάμε ενεργά να τα κάνουμε και σιγά σιγά τα εμφανίζουμε στην κοινωνία και στην οικονομία. Την πλευρά του κόστους, μιας και είπαμε για τις αγορές, υπάρχει στο κόστος είναι και η φορολογία. Είναι και το κράτος. Είστε έτοιμοι να πιέσετε την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση, το όποιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
ή οικονομικών στο να κατεβάσει τους συντελεστές φορολογίας, στο να δώσει κάποιες μεγαλύτερες δόσεις. Ναι. Ταλαιπωρήθηκε ο επιχειρηματικότητα από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τις οφειλές, από τις ενημερώτητες που δεν έπαιρνε, τη σφραγίδα που ήθελε και δεν του βάζανε. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, πόσο έτοιμοι είστε να συγκρουστείτε με μια κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκάθαρα ένα πλάνο στο μυαλό μας. Εκπροσωπούμε την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Αυτή είναι, αν θέλετε, μια και είμαστε επαγγελματίες, αυτοί είναι οι πελάτες μας. Και το συμφέρον αυτών προσπαθούμε να διασφαλίσουμε. Συνεπώς, όχι απλά είμαστε έτοιμοι, αλλά έχουμε ήδη συγκρουστεί και με την κυβέρνηση τη σημερινή και με την κυβέρνηση την προηγούμενη, γιατί την προλάβαμε ως οργάνωση, για να μπορέσουμε να φέρουμε τις καλύτερες συνθήκες από πλευράς φορολόγησης, όπως είπατε, από πλευράς ασφαλιστικών συνθήκων, αλλά και από πλευράς εργαλείων για να μπορέσουν να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα, δηλαδή το κομμάτι που άπτεται του Υπουργείου της Οικονομίας και της Ανάπτυξης. Έχουμε βασικά τρία υπουργεία ως στόχους: το Υπουργείο των Οικονομικών που ασχολείται με τα φορολογικά, το Υπουργείο της Οικονομίας που ασχολείται με τα αναπτυξιακά και την αγορά, και το Υπουργείο της Κοινωνικής Ασφάλειας που ασχολείται με τα ασφαλιστικά μας ζητήματα, τόσο εμάς όσο βέβαια και των εργαζομένων σε εμάς. Κύριε Παγώνη, μιλήσατε για την επικοινωνία με τα μέλη σας. Οι εποχές έχουν αλλάξει, αλλάζουν γρήγορα, με γοργό ρυθμό, η τεχνολογία, το ίντερνετ, όλα αυτά τα πράγματα. Με τι τρόπους έχετε επιλέξει? Ξέρω βέβαια ότι έχετε ξεκινήσει να κάνετε ημερίδες. Με τι τρόπο έρχεστε σε επαφή με τα μέλη σας? Πόσο εύκολη είναι αυτή η επικοινωνία και πόσο ανταποκρίνονται στα μέλη σε όλα αυτά που θέλετε να τους ενημερώσετε? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα που είναι πάντα κρίσιμο. Το θέμα του χρήματος. Εμείς είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος βασίζεται στον εθελοντισμό. Δεν είμαστε οργανισμός ο οποίος να έχει πηγές χρηματοδότησης. Αλλά αυτό είναι, το έχουμε ασπαστεί, το έχουμε δεχτεί, έτσι είναι οι συνθήκες και προσπαθούμε πάνω σε αυτή τη βάση να μπορέσουμε να στρώσουμε μια πλατφόρμα επικοινωνίας. Δεν είναι το πιο απλό πράγμα, πρέπει να ομολογήσω, παρά το ότι σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή της πληροφορίας και της γρήγορης αποστολής και λήψης της πληροφορίας. Παρά τα αυτά, εκεί είναι ένα αδύναμο σημείο μας και προσπαθούμε να το οργανώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, τα δημόσια, τα οποία προσπαθούμε να επικοινωνούμε μαζί τους για να μπορέσουμε να διαχέουμε την πληροφορία, και βέβαια μέσα από την έναν προς ένα επαφή που έχουμε με τους εμπορικούς συλλόγους μέλη μας και βέβαια και με τους επιχειρηματίες που είναι μέλη αυτών των εμπορικών συλλόγων, και τέλος μέσα από οργανώσεις ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων που έχουμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε. Και βέβαια, να γυρίσω λιγάκι πίσω, γιατί δεν πρέπει να το παραλείψω μέσα στην ενημέρωσή μας αυτό. Επειδή είναι θεσμικά κατοχυρωμένη η εκπροσώπηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσα από τους εμπορικούς συλλόγους και πέραν αυτών μέσα από την Ομοσπονδία μας, είμαστε ο μόνος φορέας που είχε καλέσει το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν ετέθη θέμα που αφορούσε εμάς, που ήταν, να σας θυμίσω, ο προηγούμενος Περιφερειάρχης είχε βάλει σαν στόχο του την ίδρυση μιας περιφερειακής αναπτυξιακής τράπεζας. Ναι. Εμείς ήμασταν ο φορέας που είχε καλέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσουμε, και σήμερα με τον νέο Περιφερειάρχη, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη του την ύπαρξη της Ομοσπονδίας αυτής, αμέσως μας αγκάλιασε, πρέπει να ομολογήσουμε, και του ζητήσαμε να βρισκόμαστε μέσα στην Επιτροπή Διαβούλευσης για τα Οικονομικά Θέματα, αυτή που καταχρηστικώς θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε Περιφερειακή ΟΚΕ, και ο κύριος Νίκας αμέσως δέχτηκε τη συμμετοχή μας, γιατί όντως είμαστε ο θεσμικός φορέας που πρέπει να βρίσκεται εκεί, και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο και για να μπορέσουμε ακριβώς να δώσουμε και στους ανθρώπους αυτούς που είναι στα κέντρα λήψης αποφάσεων και είναι αρμόδιοι για να παίρνουν τις αποφάσεις, να δώσουμε και την πληροφορία από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που δεν είναι και πάντα εύκολο
να την έχουν υπόψη τους. Από εμάς πρέπει να την έχουν υπόψη. Αλλάζει τόσο συχνά στην Ελλάδα που ούτε οι λογιστές δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν. Αυτό είναι το δικό μας το καθήκον, αν θέλετε. Έτσι. Μια ερώτηση ακόμα, τελευταία ερώτηση. Πού είναι η έδρα σας και πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας? Η έδρα μας είναι φιλοξενούμεθα, αν θέλετε, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης. Η έδρα της Ομοσπονδίας μας είναι η Τρίπολη, είναι η έδρα του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης και από εκεί βέβαια σήμερα, ξέρετε, η φυσική παρουσία, ιδίως σε έναν φορέα ο οποίος απαρτίζεται από ανθρώπους της καθημερινότητας όπως είμαστε εμείς, εργαζόμενους κάθε μέρα στις επιχειρήσεις μας, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία η φυσική παρουσία, διότι όπως είπαμε και προηγούμενα, έχουμε τόσα πολλά μέσα επικοινωνίας ώστε δεν χρειάζεται να στήσουμε ένα γραφείο. Χρειάζεται οργάνωση. Είμαστε νεόκοπη ομοσπονδία, προσπαθούμε να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προσπαθούμε να βρισκόμαστε κοντά στους εμπορικούς συλλόγους μέλη μας και σε όλους τους εμπορικούς συλλόγους και σε όλους τους συναδέλφους μέσα στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, έτσι ώστε να τους συνδράμουμε στον καθημερινό τους αγώνα, που πιστέψτε με, είναι πολύ πιο δύσκολος από αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί οι συνθήκες είναι πραγματικά αντίξωες για τη μικρομεσαία επιχείρηση, ιδίως σε ένα σημείο που, αν θέλετε να δούμε τον ευρωπαϊκό χάρτη, βρισκόμαστε στην πολύ τελευταία άκρη αυτού του χάρτη ως Πελοπόννησος. Και πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τάξει στη ζωή τους να αγωνίζονται καθημερινά στο πεζοδρόμιο για να βγάλουν τον επιούσιο και ταυτόχρονα να βοηθάνε την τοπική οικονομία τους, πρέπει σε εμάς να βρίσκουν τη στήριξή τους. Πρέπει να βρίσκουν τον άνθρωπο που θα τους βοηθήσει και αυτό κάνουμε. Κύριε Παγώνη, για όλη αυτή την ενημέρωση σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε αρκετά κοντά σας όποτε μας χρειάζεστε, να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τόσους επαγγελματίες. Μιλήσαμε για πάνω από 1.500 επαγγελματίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Να σας πω ότι σας χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί έχουμε ανάγκη αυτή την επικοινωνία και μέσα από εσάς ελπίζουμε ότι θα την έχουμε. Όχι μόνο, όπως είπαμε προηγουμένως, με τα μέλη, τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα μέρη που εκπροσωπούμε ήδη, αλλά και με όλους τους επαγγελματίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, γιατί η Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου της Πελοποννήσου είναι για όλη την Πελοπόννησο και είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε στους κόλπους μας όλους τους εμπορικούς συλλόγους και όλους τους επιχειρηματικούς συλλόγους από όλα τα μέρη που είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κύριε Παγώνη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.